ΣΚΑ Φενέρμπαχτε στη Μόσχα, δίχως τον Νάντο Ντεκολό και τη θερμή υποδοχή που το δίχως άλλο του είχαν ετοιμάσει οι Μοσχοπίτες για την πενταετή του παρουσία εκεί. Έτσι ο Λούκας ανέλαβε και τον δημιουργικό και τον εκτελεστικό ρόλο, αφού ο Μαχμούτολου είχε από νωρίς προβλήματα με τον Mike James και χρεώθηκε με δύο φάουλ. Όσο είχε δυνάμεις και δεν είχε φθορά από τα φάουλ, ο Έλληνας γκάρντ έκανε κυριολεκτικά τα πάντα, πετυχαίνοντας 10 πόντους στην πρώτη περίοδο, μοιράζοντας εξαιρετικά το παιχνίδι και κινώντας την ομάδα του. Αλλά η Φενέρ περιμένει ακόμα τον Γιάν Βέσελη αλλά και τον Ζεφρέ Λοβέρν να επιστρέψουν στα γνωστά του στάνταρτς. Τρία μπλοκ από τον Χάινς στην πρώτη περίοδο, μαζί και βροντερά καρφώματα και 6 πόντοι. Πάντως έμενε κοντά η Φενέρ από τις επινοήσεις του Σλούκα, η πάσα στην κίνηση του Κάλινιτς. Αλλά φρέσκα πόδια από την Τζέσικα και Στρέλνιεξ και Χάκετ που πίεσαν πάρα πολύ τον Έλληνα γκάρντ, εδώ του έκρυψαν την μπάλα. 28-23 ο Χάκετ νικά και τον Williams παίρνοντας καλή πάσα. Ο Στρέλνιεξ με πολύ καλές ιδέες, το καλάθι του Κουφού. 32-24, σε αυτό το μοτίβο κινήθηκε το παιχνίδι μέχρι ένα σημείο, δηλαδή η Τζέσικα να παίρνει αυτές τις διαφορές 7-8 πόντων και ότι φαίνεται να επιστρέφει η επινόηση του Στούκα και πολύ όμορφη εκτέλεση του Ντέρικ Williams. Ο Αμερικανός ήταν ό,τι καλύτερο είχε να επιδείξει δίπλα στον Έλληνα γκάρντ η Φενέρ. Στον ουρανό της Μόσχας πήδηξε για να τελειώσει αυτή τη φάση, θαυμάστε. Αλλά θέαμα υπήρχε και από πλευράς Mike James. Sidestep buzzer beater, φινάλε πρώτου ημιχρόνου 39-34. Δύο ομάδες γενικά άστοχες στα τρίποντα στο πρώτο μέρος. Φενέρ συνέχισε να τα σπάει, αλλά η Τζέσικα όχι. Κυκλοφορία μπάλας που έφερε τον Στρέλνιεξ πολλές φορές ολομόναχο από μακριά και ο Λετωνός, ο οποίος είναι άριστο σουτέρ, δεν συγχώρησε. Ο Ντίξον έβαλε ένα μόλις σε 7 απόπειρες, αυτό που μόλις είδατε. Αλλά κοιτάξτε την κυκλοφορία της μπάλας από μέσα έξω. Ο Στέλνιεξ περιμένει, μέσα λίγο να φτάσει ποτέ εκεί, 52-40. Πάσα του Ντίξον, ο Χάινς αντέχει, αλλά αντέχει και ο Βέσελη και σκοράρει πολύ δύσκολα. Μια πολύ κακή βοήθεια από τον Κάλινιτς. Κι άλλο τρίποντο, ένα από τα τέσσερα που έβαλε στην τρίτη περίοδο ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Γιάννης Στέλνιεξ, που εδώ έχει τέτοια αυτοπεποίθηση που νικά τον Άλλη. Καλάθι και φάουλ. Double team σε βάρος του Χίλιαρντ. Πυροβολή ο Στρέλνιεξ. 63-49. Βράντοβιτς ξεσπούσε από τον πάγκο λίγο νωρίτερα. Και το τρίποντο φεστιβάλ συνεχιζόταν και στην τέταρτη περίοδο. 67-53. Και ο Τζέιμς το βιολί του, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον Στρέλνιεξ στην τέταρτη περίοδο και βάζοντας το ένα αδιανόητο τρίποντο μετά το άλλο. Τελευταία ελπίδα είχε η Φενέρ όταν ο Σλούκας έβαλε δύο σερί για το 70-56 και το 70-59. Έφερα επίσης στους 11, 6-48 για το φινάλε, αλλά ο Τζέιμς είχε πάρει φωτιά. 75-59. Λίγο αργότερα 80-63 με το κοινό να παραλυρεί. Ο Αμερικανός σταμάτησε στους 31 πόντους και άφησε τα καλύτερα για το τέλος. 83-63. Κοιτάξτε πως κάνουν και δικαιολογημένα. Και το πιο δύσκολο απ' όλα ήρθε εδώ. Show Mike James, η CSKA ανεβαίνει στο 6-2, η Φενέρ συνεχίζει να έχει προβλήματα, 2 νίκες, 6 ήττες στα πρώτα 8 παιχνίδια.